Μια ευχάριστη μέρα για τον Αποκόρονα σήμερα. Μιας και με την υπογραφή του Περιφερειάρχη του Σταύρου του Αρναουτάκη, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου πνοής, όχι μόνο για την περιφέρεια του Αποκόρονα, για ολόκληρη την Κρήτη θα έλεγα, μιας και έρχεται να καλύψει την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Αλμυρού, τη μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης με 11,5 χιλιόμετρα, η οποία στεγάζει πάνω από 13.000 κλίνες. Με την ένταξη ακόμα 12,5 εκατομμυρίων ολοκληρώνεται ο βιολογικός της Γεωργιούπολης με όλα τα δίχτυα και ό,τι χρειάζεται. Συνολικά σήμερα μιλάμε ότι έρχονται να κατασκευαστούν και να ολοκληρωθούν 52 χιλιόμετρα αποχετευτικά δίχτυα, 11 αντλιοστάσια, ο υποθαλάσσιος 900 μέτρα και ήδη κατασκευάζεται, αφού πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018 η συμβασιοποίηση του εργοστασίου του βιολογικού της Γεωργιούπολης. Ένα έργο προϋπολογισμού πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ακόμα σημαντικό έργο στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, που με την ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Γεωργιούπολης. Είχα πει δημόσια ότι δεν μπορεί ένα τόσο μεγάλο έργο να ενταχθεί στο ΠΕΠ, κι όμως με πολιτική απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο ΠΕΠ και πιστεύουμε ότι σε 2-2,5 χρόνια. Το 2023, από ό,τι φαίνουν τα πράγματα, μιας και τέλος του 2020 με αρχές του 2021, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που παίρνουμε και από τον ίδιο τον ανάδοχο, θα ολοκληρωθεί το έργο του βιολογικού. Μέσα στο 2023, λοιπόν, να έχει παραδοθεί το έργο αυτό, προκειμένου να δοθεί στην κοινωνία και έτσι ένας πόθος δεκαετιών, 30 χρόνων και πλέον, να γίνει πραγματικότητα. Μιας, επαναλαμβάνω, που η περιοχή το έχει τόσο με ανάγκη. Μαζί με τα υπόλοιπα έργα τα οποία προγραμματίζουμε σε όλη την Κρήτη για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, να βρει το τέλος του 2023 το νησί μας σε αυτή την θέση που πραγματικά να την κάνει πρωτοπόρα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Μεσόγειο, όταν έχουμε λύσει όλα τα θέματα τα περιβαλλοντικά, ειδικά με τη διαχείριση των υγρών αλλά και των στερεών αποβλήτων. Για άλλη μια φορά λοιπόν ευχαριστούμε τόσο την Περιφέρεια Κρήτης, τις υπηρεσίες της, τις υπηρεσίες του Δήμου Αποκορώνου, τους ειδικούς και ρετούς συνεργάτες και κυρίως τον Σταύρο τον Αρναουτάκη για την επίτευξη του στόχου μας. Είναι ένας στόχος δικός μας, έχει μπει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ως στόχος με την ολοκλήρωση των μελετών, τη συνεργασία που έχουμε με τον Δήμο Αποκορώνου και τον Δήμαρχο τον Γιώργο Κιανάκη και τις υπηρεσίες, γιατί πάντα πρέπει να στηριζόμαστε στις υπηρεσίες μας και στις δικές μας και στου Δήμου και των ειδικών συνεργατών. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα που ήδη θα προχωρήσουμε και στη δημοπράτησή του. Εντός εβδομάδος θα ανακοινώσουμε και άλλα έργα στον τομέα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, ούτως ώστε κανένα έργο, ειδικά σε τουριστικές περιοχές στην Κρήτη, να μην έχει ολοκληρωθεί.